Ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και στα κυκλώματα που δρούν στη γειτονική Αλβανία κατάφεραν οι αστυνομικές και διοκτικές αρχές της περιοχής. 106 κιλά κατέργαστης κάναβης ήταν η σημερινή λία των αστυνομικών αρχών, η οποία κατασχέθηκε μετά από μια περιπετειώδη καταδίωξη στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, άνδρες του Β' τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου και της δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν δύο αυτοκίνητα, τα οποία και επιχείρησαν να ελέγξουν. Οι οδηγοί τους ανέπτυξαν ταχύτητα και από την περιοχή της Παλιουρής στον ομό Ιωαννίνων ξεκίνησε καταδίωξη που ολοκληρώθηκε μία ώρα μετά στον κόμβο της Εγνατίας στο Ελευθεροχώρι. Ένας Έλληνας που οδηγούσε το ένα αυτοκίνητο και λειτουργούσε ως προπομπός και τρεις αλλοδαποί που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές. Είναι η στιγμή που άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών αλλά και συνοριακοί φύλακες κατεβάζουν τις ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν νωρίς το πρωί. Μία σειρά ζητημάτων και αιτημάτων που έχουν κατά καιρούς θέσει οι συνοριακοί φύλακες στη φυσική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επανέρχονται στο προσκήνιο με αφορμή και το σημερινό περιστατικό. Η καθημερινότητα των συνοριακών φυλάκων που μάχονται με το οργανωμένο έγκλημα κρύβει μία σειρά επικίνδυνων καταστάσεων με την Ομοσπονδία να ζητά την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων. Μεταξύ αυτών και το αίτημα της αντικατάστασης των οχημάτων. Έχουμε κάνει υπόμνημα το οποίο έχει καταθεθεί και στην φυσική και στην πολιτική ηγεσία τοπικά και στο Υπουργείο μας. Έχουμε κάνει έγγραφα κατά σειρά τα οποία ζητούμε νέα οχήματα, διότι αυτά που χρησιμοποιούμε, όπως πολύ σωστά προείπατε, είναι απαρχαιωμένα. Πολλά εξ αυτών έχουν περάσει πλέον και τις 700.000 χιλιόμετρα, τα οποία είναι επικίνδυνα και για τους συνοριακούς φύλακες που εκτελούν καθημερινά υπηρεσία, αλλά και για τον πολίτη, ο οποίος δέχεται τον έλεγχο.